Τώρα φαίνομαι. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι αντιληφθήκαμε εδώ πέρα, ξαφνικά έγινε μαύρο. Και έγινε μαύρο στο πιο σημαντικό σημείο. Μέχρι τώρα κρυβόταν πίσω από το άρθρο 86. Όλες οι μηνύσεις, οτιδήποτε έχει κάνει ο ελληνικός λαός, οι δικαστές, αρεοπαγίτες κτλ. Οι οποίοι είναι συνεργοί τους, το σταματούσαν με το άρθρο 86. Ότι εγώ δεν μπορώ να επισέλθω, είναι Βουλή, θα πάει στη Βουλή, θα κρίνει μόνη της. Και εδώ λοιπόν είναι η πρώτη φορά που βασικά στην ουσία μας δείχνουν με ποιο τρόπο καταρρύπτεται το άρθρο 86 και ο εισαγγελέας επεμβαίνει. Η ερώτηση είναι, αυτό έγινε για τρομοκρατική οργάνωση. Για εγκληματική. Δεν είπαν τη λέξη τρομοκρατική. Για εγκληματική οργάνωση. Βάσει του άρθρου 187. Του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα. Και έχουμε και λέμε συμπολίτες μου εδώ πέρα και ξεκινάμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κυβερνήσει είναι μέλη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Εγκληματικής. Εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί παλιά ήταν τρομοκρατικός και αντιτρομοκρατικός νόμος. Έτσι φερότανε βασικά μέσα. Εν πάση περιπτώσει είναι μιας εγκληματική. Είναι και τρομοκρατική. Διότι στηρίζεται στην τρομοκρατία βασικά των λαών και των πολιτών. Μας τρομοκρατούν και μόνο με αυτά τα έγγραφα. Εδώ λοιπόν θα μας διαβάσει η Τάνια τον ορισμό του άρθρου 187 και τα αδικήματα που εντάσσονται, τα οποία αφορούν τις πράξεις αυτών. Και θα τις δούμε και μέσα από τον ΟΑΕ, στον οποίο εδώ πέρα θα δούμε βασικά που πήγαν τα λεπτάκια μας. Πάμε. Λοιπόν, 187 άρθρο ποινικού κώδικα, εγκληματική οργάνωση. 1. Με κάθειρξη μέχρι 10 ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από 3 ή περισσότερα πρόσωπα, οργάνωση δηλαδή, που επιδιώκει την διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα. Τάδε, τάδε, τάδε. Τώρα θα σας πω ποια αδικήματα είναι αυτά τα οποία μας αφορούν τώρα. Γιατί τα οποία αφορούν λίστα. Αυτούς που κάνανε στο θέμα του ΟΑΕ. Ακριβώς. Εάν τους πιάσουμε στο τι έχουν κάνει με τη στατιστική, στο τι έχουν κάνει με την υφαρπαγή των υπολείπων φόρων, εάν τους πιάσουμε το τι έχουν κάνει με την υγεία, εάν τους πιάσουμε το τι έχουν κάνει με την εθνική ανεξαρτησία, κυριαρχία κτλ., δεν θα σταματήσουμε. Δηλαδή όλα αυτά τα άρθρα θα είναι μέσα. Και αν τους πιάσουμε για την προώθηση και κάλυψη της παιδεραστίας και του εμπορίου λευκής αρκός, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή... Μέσω της άκρομετανάστευσης. Η παιδεραστία δεν είναι μόνο μέσα από αυτό. Καλύπτεται από τη Γαδά και από τους εισαγγελείς, οι οποίοι βασικά υποτίθεται ότι αναλαμβάνουν να προστατέψουν τους ανηλίκους. Και το λέω διότι υπάρχουν υποθέσεις πελατών μου, σε οποίες έχω δει ακριβώς τι κάνουν και την άρνηση που υπάρχει βασικά να καταγγείλουν το γεγονός, σε σημείο που έχουν εκφοβήσει οι ιατρούς. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα μέσα στο κτίριο, δίπλα στο κτίριο του Αρείου Πάγου, στο εφετείο ότι είναι εκεί πέρα, στην υπηρεσία προστασίας ανηλίκων και η συγκεκριμένη κοινωνική λειτουργός, η οποία ήταν εκεί πέρα υπεύθυνη, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της, θα το δω όμως και εμένα θα σας το πω, μου είπε ότι οι γιατροί, επειδή δεν προστατεύονται από την υπηρεσία τους, όπως οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, που είναι λάθος, διότι και αυτό δεν είναι σωστό, και θα πρέπει μόνοι τους να υπερασπίσουν τον εαυτό τους σε μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση κτλ., δεν υπησέρχονται και δεν αναλαμβάνουν το ρίσκο. Παρόλο που παραλάβουν από μπροστά τους καραμπινάτες υποθέσεις. Που έχουν κατά μέσο όρο την εβδομάδα 800 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ενδοοικογενειακά, αλλά και για χρήση στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν, αυτό θέλω να πω ότι καλύπτει όλη την γκάμα, αν το δούμε. Αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε σήμερα στον ΟΑΕ, διότι από εδώ ξεκινάμε ένα ντόμινο που δεν θα αφήσει κανέναν. Θα σας πω πώς θα γίνει. Διότι αυτά που λέω είναι το βασικό πλαίσιο, θα συνεχίσει και τις επόμενες εκπομπές, διότι βέβαια δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε ούτε καν, προσπαθούμε να μπούμε, να εξηγήσουμε το πλαίσιο που θα πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη μας. Όμως, και γιατί διαβάζουμε τώρα όλα αυτά, για να σας δείξουμε πόσο παράνομοι είναι αυτοί με αυτούς τους νόμους που ισχύουν και με αυτούς που χρησιμοποίησαν οι εισαγγελείς για τη Χρυσή Αυγή, που είναι ένα κόμμα μέσα στο κοινοβούλιο και μάλιστα για βουλευτές. Πήραν βουλευτές. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο αρχηγός της
ο οποίος είναι αρχηγός κόμματος κοινοβουλευτικού, είναι τώρα προφυλακιστής. Και βουλευτής. Και βουλευτής. Πολύ ωραία. Εν ενεργεία. Καλή αρχή, συμπολίτες. Καλή αρχή. Λοιπόν. Και τώρα, λοιπόν, όποιος εισαγγελέας και δικαστής δεν ακολουθήσει αυτά τα οποία την πεπατημένη πλέον και την αρχή που έγινε με το εγκληματική οργάνωση. Βάσει της εγκληματικής οργάνωσης και το τι έχει προξενήσει σε, όχι απλώς σε υποσύνολα, αλλά στο σύνολο του ελληνικού λαού, εκεί πέρα σημαίνει ότι είναι μέρος αυτής της οργάνωσης. Και από εκεί πέρα θα πούμε στη συνέχεια, αυτά θα τα πούμε εντροχάδι, δεν προλάβουμε, στο τέλος της εκπομπής, τι θα κάνουμε για όλους τους συνεργάτες. Δεν θα περιμένουμε την τελική απόδοση. Αυτοί θα ανακοινώνονται άμεσα, με κάθε τρόπο, ακόμη και με προκηρύξεις στους δρόμους, τα ονόματά τους όπου μπαίνει υπογραφή, η οποία καλύπτει αυτή την εγκληματική οργάνωση που μας σκοτώνει, που σκοτώνει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, θα ανακοινώνεται στον λαό για να είναι έρμεο της οργής του κάθε ένα από εμάς. Όπως μπορεί βάσει του 120 σίγμα. Πάμε. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα αδικήματα που εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση και που μας αφορούν. Που αφορούν το θέμα των ταμείων. Ναι. Ψευδής βεβαίως συνόθευση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, βαριά σωματική βλάβη, αρπαγή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, τοκογλυφία. Λοιπόν, και όχι μόνο. Και τώρα θα δούμε γιατί το λέμε αυτό το πράγμα. Εδώ όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες, από τον Αύγουστο που ξεκίνησαν και ήρθαν αυτά που ξεκίνησαν μέσα στο καλοκαίρι να μας επιτεθούν για να μας διαλύσουν, στην ουσία ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη δική τους βασικά εκτέλεση από τις κυβερνητικές θέσεις. Και όχι μόνο. Λοιπόν, και το λέω συγκεκριμένα για το ύψος και το μέγεθος των εγκλημάτων που έχουν κάνει σε όλους μας και συνεχίζουν να διαπράττουν. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι τι σημαίνει κοινωνική ασφάλιση. Και μετά θα δούμε πώς το ορίζουν αυτοί, διότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτοί εστιάζουν στις υποχρεώσεις μιας κατάστασης, αλλά δεν αναφέρουν καθόλου τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα όμως τα αναφέρει, πώς το λένε, ο νόμος 1532 του 1985, που είναι το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, και είπα το όνομα του νόμου του ελληνικού, γιατί είναι νόμος που ισχύει και ο οποίος ξεκινάει, άμα τον ψάξετε, δηλαδή τον χτυπήσετε στο διαδίκτυο, ότι είναι υπερσυνταγματική η ισχύ του, κατά άρθρον 28 σίγμα, δηλαδή του συντάγματος, διότι προέρχεται από την Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπότε αυτός υπερισχύει των πάντων. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν βασικά εντάχει τι σημαίνει κοινωνική ασφάλιση και μετά θα δούμε τι λέει μέσα και αυτός ο νόμος. Αυτοί σε αυτό το οποίο κάναν σε δύο τελευταίες αναφορές τους που μας έχουν στείλει και στα κατάπτυστα, αλλά πολύ χρήσιμα για μας εγγραφάκια τους, στην πραγματικότητα βασικά αυτό το οποίο λένε επικεντρώνονται και αντιμετωπίζουν την ασφάλιση σαν μία φορολογία, τίποτε παραπάνω. Και μάλιστα σε ένα γράμμα το οποίο έστειλαν στον συμπολίτη, μάλλον δεν το έχουμε, είναι εκεί μέσα. Το έχω εδώ. Λοιπόν, συμπολίτη μας, τον κύριο Αθανασιάδη από την Ξάνθη, που σας είπαμε, λοιπόν, του έστειλαν στο τέλος, θα το διαβάσουμε το γράμμα όλο, αλλά στο τέλος τι λένε και τι παραδέχονται οι ίδιοι. Να το πω. Την λοιπόν, τελευταία παράγραφο. Ναι, λέει. Θα τη διαβάσω. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτά που σας λέμε είναι τα νομικά, οι νομικές αποδείξεις και τα επιχειρήματα τα οποία ότι αυτή δεν είναι ασφάλιση. Και εδώ έχουμε την απάτη η οποία γίνεται. Και όχι μόνο την απάτη. Και θα δούμε και πού έχουν πάει και τα λεπτά και μας. Και την τοκογλυφία και όλα αυτά. Αυτό θα δούμε που έχει πάει τα και λεπτά επίσης μας. Επίσης υπάρχει και ένας άλλος όρος, ο οποίος δεν υπάρχει ατόφιος μέσα στο ελληνικό δίκαιο, αλλά επειδή ακριβώς πρόκειται για διεθνή νομικό όρο, ισχύει, μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί σαν έννοια συνδυαστικά και στην Ελλάδα, που λέγεται economic tours, που είναι η οικονομική πίεση για εκβιασμό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ στο γράμμα. Αριθμός πρωτοκόλλου του γράμματος και ημερομηνία. Ναι. Μισό λεπτό. Είναι από ποιο τμήμα του ΟΑΕ είναι. Είναι από
Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Εσόδων, Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων, Σατοευριάνδου 18. Οι πληροφορίες είναι σε κάποιον χρηστάρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αριθμός πρωτοκόλλου. Αριθμός πρωτοκόλλου 1396087. Ημερομηνία. 10/9 του 2013. Ωραία, 10 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε λοιπόν στο τέλος τι παραδέχονται από την ίσπραξη των αναγκαστικών εσόδων. Τέλος, πρόθεσή μας είναι να ενημερώσουμε έγκαιρα τους ασφαλισμένους οφειλέτες του οργανισμού, δηλαδή του ΟΑΕ, ώστε να σκύψουν στο ασφαλιστικό τους πρόβλημα και να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, έτσι ώστε... Προσέξτε το αυτό. Αυτό είναι τώρα το σημαντικό εδώ. Να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής τους. Άρα λοιπόν παραδέχονται ότι μέσω των εισφορών ελέγχουν την ομαλή επαγγελματική μας λειτουργία. Ξέρουν λοιπόν, αυτό είναι βασικότατο. Αυτό απαγορεύεται. Θα δούμε τώρα με τον νόμο αυτό, ο οποίος υπάρχει το 85 και το υπερσυνταγματικό που είναι μέσα από τη χάρτα των δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ότι η άσκηση του επαγγέλματος δεν μπορεί να εμποδιστεί από τίποτα. Άρα λοιπόν, και πρώτα σε αυτό που λένε εδώ πέρα, έχουμε μια τεράστια παρανομία σε υπερσυνταγματικό αλλά και νομικό επίπεδο. Και συνταγματικό και νομικό. Ναι, ναι, ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε την πρώτη. Αν διαβάσουμε το γράμμα, έχει πολλά περισσότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε το πρώτο σημαντικό. Παρεμπόδιση της πρόσβασης και άσκησης σε επάγγελμα οποιουδήποτε πολίτη σε όποιο επάγγελμα θέλει, χωρίς καμία διάκριση. Πάμε. Να επίσης εξασφαλίσουν το κοινωνικό αγαθό της περίθαλψης. Προσέξτε! Δηλαδή πρέπει να πληρώσουν εδώ, για κοινωνικό αγαθό. Εδώ λοιπόν λέει ότι εάν δεν περάσεις μέσα από τον εκβιασμό του ΟΑΕ, στην πραγματικότητα δεν θα έχεις περίθαλψη, κάτι που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Το λέει, ονομάζει κοινωνικό αγαθό. Και το λέει, κοινωνικά αγαθά. Δηλαδή, ότι αν δεν πληρώσεις, και επειδή κάθε λέξη μετράει σε ένα δικόγραφο, στην πραγματικότητα τι λέει, ότι σου άρει τα κοινωνικά σου δικαιώματα, άρα δεν έχουμε κράτος κοινωνικό. Κοινωνικό, το δικαίωμα θα φτάσουμε και σε λίγο. Δεν έχουμε, σε αυτό που έγραψαν σε εμάς, που είναι το τρομερό, ναι. το που καταλύει την ελληνική δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη βασικά. Και θα το δείτε εκεί πέρα. Γι' αυτό είπαμε ότι έχουν ανοίξει σε όλο το επίπεδο τους ασκούς του αιώλου, διότι πλέον τώρα και θα βρεθούν στη μέση όλοι αυτοί μαζί για να πάρουμε τα λεπτά μας και τη χώρα μας πίσω. Και θα πούμε πώς. Πέρα από τα νομικά που ήδη έχουμε εξηγήσει, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο στα νομικά. Διότι εδώ πέρα θα πέσουμε και θα καταλήξουμε στο να παίξουμε ξύλο. Είναι απλό. Και θα δείξουμε πώς θα παίχθει το ξύλο και πώς θα είμαστε οργανωμένοι για να το φάνε αυτοί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, προσέξτε τι λέει. Αυτό και μόνο είναι κατάλυση του συντάγματος. Πάμε. Και την συνταξιοδοτική τους προοπτική. Και τη συνταξιοδοτική τους προοπτική. Και εδώ έχουμε βέβαια την υφαρπαγή, την απάτη και την υπεξαίρεση περιουσιακού στοιχείου. Γιατί, Τάνια, διότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν μας το έχουν πει, που μας λένε ότι βασικά στην ουσία τι κάνει το ασφαλιστικό, που και μόνο η λέξη λέγεται ασφαλιστικό, σε ασφαλίζει, όπως είπαμε προηγουμένως, και που είναι ένα δίχτυ για να προφυλάξει τον άνθρωπο, τον κάθε πολίτη, από την κατάσταση της ανέχειας και της επαιτίας, και επίσης στην καθημερινή του διαβίωση, δηλαδή να του εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση, και επίσης σε περίπτωση ασθένειας ή προβλήματος υγείας, να μην καταστραφεί για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει οικονομικά, για να μην καταστραφεί οικονομικά για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει ή να μην πεθάνει. Ή χάσει άτομο της οικογένειάς του. Και εμείς ως λαός χάσουμε και ως κοινωνικό σύνολο άτομα στα οποία έχουμε επενδύσει μέσα από την φορολογία την οποία κάνουμε, την άμεση και την έμεση, στην παιδεία του και όχι μόνο. Ακόμη και στο στρατό αυτό οποίο κάνουμε και όχι μόνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν... Λοιπόν, αυτό το οποίο μας κρύβουν είναι ότι οι ασφαλιστικές μας εισφορές είναι δικό μας περιουσιακό στοιχείο σύμφωνα με τον φορολογικό, με το φορολογικό δίκαιο. Δηλαδή, αυτά τα οποία δίνουμε στον ΟΑΕ ανήκουν σε μας, όπως ανήκει το σπίτι μας και όπως ανήκει το οικόπεδο το οποίο έχουμε, αν έχουμε. Ή το αυτοκίνητό μας. Δηλαδή, πέρα από την κοινή, βασικά από θεματική περιουσία του ΟΑΕ που θα πούμε πώς δημιουργείται, αυτά τα οποία καταβάλουμε εμείς προσωπικά είναι δική μας περιουσία.
Και μάλιστα στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Βέλγιο, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και με την ιδιωτική ασφάλιση. Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι σωστή, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω ότι συμβαίνει εκεί πέρα, που δεν είναι ιδιωτική. Mm-hmm. Ότι σε περίπτωση που αποφασίσεις ότι δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις ή ότι δεν θέλεις, παρετήσε από το δικαίωμα της σύνταξης και παίρνεις πίσω το κεφάλαιό σου. Ό,τι έχεις καταβάλει. Γιατί, διότι διεθνώς αυτό το οποίο υπάρχει, αλλά και μέσα και στην Ελλάδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ελλάδα. Αυτά τα οποία δίνουμε είναι δική μας περιουσία. Έρχεται λοιπόν τώρα, και εδώ είναι πώς είναι και η αρπαγή και η εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά, και θα δούμε και πού τα δώσαν αυτά τα λεπτά και πού τα δίνουν. Με τα δικά τους τα στοιχεία. Αυτά είναι από τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει ο ΑΕ. Εδώ θα δείξουμε που έχουν δοθεί τα δικά μας τα λεπτά, χωρίς εμείς να ενημερωθούμε. Και χωρίς να έχουμε συνενέσεις. Μπράβο. Σε καμία περίπτωση. Και πώς μας τα τρώνε. Πώς μας τα τρώνε και μετά πώς μας ζητάνε και άλλα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο θέμα και επειδή αυτό έχει οργανωθεί και συγκαλύπτεται και υπάρχει από μία σειρά καταστάσεων, η οποία ξεκίνησε τουλάχιστον, είναι πολύ παλιά, αλλά εγώ λέω τουλάχιστον από το 2005 που συγχωνεύτηκαν τα ταμεία. Όποτε γίνονται ανακατανομές, συγχωνεύσεις, μετονομασίες κτλ. Κτλ. Όπως είναι, και τώρα με το ΚΕΑΟ. Είναι διότι στην πραγματικότητα θέλουν να χαθεί το φαγοπότι που έχουν κάνει και στην ουσία να καλύψουν τις λεγόμενες μαύρες τρύπες, για να μην μπορεί κάποιος να τους πιάσει. Ανόητοι, λες, και δεν μπορούμε να τους πιάσουν. Αυτό όμως είναι το σκεπτικό που κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουν, αυτοί έχουν μετατρέψει αυτό το δίχτυ ασφάλισης σε ένα χαράτσι στην κυριολεξία επαγγελματικό. Και όχι μόνο επαγγελματικό. Σου λέει ότι για να μπορέσεις εσύ να δουλέψεις ανεξάρτητος, επειδή εγώ σαν κράτος δεν μπορώ να φροντίσω να σου βρω εργασία, επειδή δεν με ενδιαφέρει αυτό, επειδή δεν μπορώ να σε εξασφαλίσω είτε στο δημόσιο είτε να σου εγγυηθώ συγκεκριμένα πράγματα, επειδή εσύ τολμάς κουλίκι να επιβιώσεις μόνος σου και να μπορέσεις να συντηρήσεις τον εαυτό σου, γι' αυτό λοιπόν θα μου πληρώνεις εμένα το χαράτσι, γιατί διαφορετικά δεν μπορώ να σε ελέγχω. Και γιατί διαφορετικά, γιατί αυτό, αν δεν το πληρώνεις, θα σε σκίσω. Αυτό δηλαδή το οποίο θα έδινες στον, πώς το λένε, στον ιδιοκτήτη της πολυεθνικής, στον οποίο θα εργαζόσουν και ο οποίος θα σε έλεγχε αν μπορείς να εργαστείς ή όχι, αν σε διώξει από την πολυεθνική όπως γίνεται στην Αμερική, χάνεις την ασφάλισή σου, χάνεις το οτιδήποτε, το προσπάθησαν να το κάνουν εδώ πέρα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και ποιοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες? Αυτή τη στιγμή, το 2013, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με στοιχεία του ΟΑΕ, με τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕ, που δημοσίευσε, λέει, για πρώτη φορά στην ιστορία του, λοιπόν, είναι 811.714 ενεργοί επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, και 333.829.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι όλοι μαζί μας κάνουν γύρω στο 1.300 εκατομμύρια άτομα. Εάν βάλουμε, και αν το πάμε τώρα για να δούμε, γιατί είπαμε το 1/3, καταρχήν, ότι με τις άμεσες, με αυτές τις άμεσες, πώς το λένε, την άμεση... επίθεση. Όχι την επίθεση που θέλει να πάρει τα χρήματα, την άμεση, την επιβολή των, πώς το λένε... Την πράξη επιβολής. Την πράξη επιβολής που κάνει για να πάρει αυτά τα χρήματα, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θα πλήξει, διότι είπαν ότι 600.000, δηλαδή από τους 811, οι 600.000 αυτή τη στιγμή χρωστούν. Είμαι σίγουρη ότι οι υπόλοιποι 200.000 θα είναι νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι ακόμη μπορούν να αντέξουν τις χαμηλές κλάσεις, τις χαμηλές κλίμακες, και επειδή φοβούνται, τους δίνουν οι γονείς τους ή οτιδήποτε. Μόλις πάνε στην επόμενη κλίμακα δεν θα μπορούν ούτε και αυτοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, 600.000 ασφαλισμένοι, βασικά, πολλαπλασιάστε το επί 4, δηλαδή μία οικογένεια ή με δύο παιδιά, κατά μέσο όρο το οποίο υπάρχει, πόσα άτομα άμεσα πλήττονται από αυτή την κατάπτυστη εισπρακτική πολιτική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με ασφαλιστικό, είναι 600.000 επί 4, 6, 24. 2.500-2.400 άτομα θα βρεθούν αυτή τη στιγμή χωρίς πρώτη κατοικία, χωρίς σπίτι, στην Ελλάδα. Πάει αυτό. Δεν μας νοιάζει, ας πούμε. Εντάξει, και είμαστε 9,5 εκατομμύρια, υποτίθεται. Λοιπόν,
φεύγει, δηλαδή αυτομάτως θα βρεθεί άστεγο και στους δρόμους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. 2.400.000 άνθρωποι. Λοιπόν, για οι οποίοι θα χάσουν τα σπίτια τους για ποσά τα οποία θα ξεκινάνε από 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάνουν και μέχρι εκατοντάδες ευρώ, διότι τα παραφουσκώνουν. Εμένα δηλαδή μου έχουν βάλει πλασματικά 10 έτοιμες. Τα οποία τα έχω πληρώσει. Τα οποία όμως είπαν, θα σας πω τι είπαν. Ότι δεν μπορείς να ελέγξεις, δεν μπορείς να κάνεις ένσταση και εκεί έχουμε την κατάργηση, δεν μπορείς να κάνεις δικαστικά μέτρα. Και μέσα. Ένδικα μέσα που έχουμε την κατάργηση πλέον της δικαιοσύνης, που είναι ο τρίτος πυλώνας της δημοκρατίας, είναι μέσα στο Σύνταγμα και άρα έχουμε την κατάργηση του κράτους δικαίου και έχει καταληθεί πλέον το Σύνταγμα. Άρα αυτοί που είναι πάνω είναι εγκληματική οργάνωση, πραξικοπηματίες και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να βρείτε, που είναι πάρα πολλά. Αλλά μιλάω τώρα από νομικές καταστάσεις. Για να δούμε λοιπόν τώρα, οι 811.714 κατά μέσο όρο δημιουργούν τουλάχιστον ο καθένας από μία θέση εργασίας. Καθένας εκτός της δικής του, έτσι. Κάποιος, ναι, επιπλέον. Κάποιος μπορεί να δουλεύει μόνος του, αλλά κάποιος μπορεί να έχει 2 ή 3 υπαλλήλους. Ή μπορεί να έχει μέχρι και 10 υπαλλήλους. Εγώ υπήρξαν κάποια χρόνια τα οποία είχα 12 θέσεις εργασίας για 12 οικογένειες. Άρα λοιπόν, κατά μέσο όρο, εγώ σας βάζω ένα ακόμη άτομο το οποίο εργάζεται στις επιχειρήσεις που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ακόμη και σαν γραμματέας κάποιος, ακόμη και σαν, χωρίς να πιάσουμε αυτούς τα συμπληρωματικά επαγγέλματα. Με τους οποίους συνεργάζονται. Με τους οποίους συνεργάζονται, όπως είναι οι λογιστές και άλλοι οι οποίοι υπάρχουν ανάλογα με το κάθε επάγγελμα. Οι οποίοι, εάν σταματήσουν να υπάρχουν αυτοί οι επαγγελματίες, αυτομάτως θα καταπέσουν και τα εισοδήματά τους και δεν θα έχουν αντικείμενο και αυτοί οι οποίοι συνεργάζονται. Όμως, να πιάσουμε τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι είναι με μία θέση εργασίας, έχουμε άλλους 811.714 εργαζόμενους που θα κλείσουν, θα χάσουν βασικά τις θέσεις εργασίας τους. Άνεργοι. Και εκεί έχουμε άλλα 2,5 εκατομμύρια οικογένειες, οι οποίοι θα έχουν πρόβλημα. Μπορεί να μην χάσουν το σπίτι τους αυτοί, άμεσα, αλλά όμως θα χάσουν το εισόδημά τους. Και βεβαίως έχουμε και το... 2 λεπτά, διότι έχω εδώ πέρα... Λοιπόν, έχουμε και ένα πλήγμα σε ένα άλλο ταμείο, το οποίο λέγεται ΙΚΑ. Το ΙΚΑ, λέει, βάσει της Τρόικας, αυτό είναι 1 Οκτωβρίου του 2013. Λέει η Τρόικα, δεν θα κοπούν οι συντάξεις, προσέξτε, τίθεται θέμα κατάργησης των συντάξεων, το οποίο υπάρχει ακόμη, θα μπει παντού με ρήτρα ελλείμματος. Και εδώ θα δούμε. Λοιπόν, δεν θα κοπούν οι συντάξεις αν αυξηθούν κατά 310.000 οι θέσεις εργασίας. Για να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας εργαζομένων στο ΙΚΑ, θα πρέπει να είναι υπάλληλοι κάπου. Θα έχουν θέση εξαρτημένης εργασίας. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, με την επίθεση που γίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι μόνο δεν θα αυξηθούν κατά 310.000... αλλά θα αυξηθούν κατά 700, πώς είναι εκεί πέρα. Αλλά θα βάλουν και 500.000 επιπλέον, στους 800, ζητάνε 310, είναι 811, 501.000 κάτι, θα μειωθούν οι θέσεις των εργαζομένων στο ΙΚΑ και θα προσθεθούν στο Ταμείο Ανεργίας. Λέει λοιπόν, είναι απλά αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να έχεις σπουδάσει αστροφυσικός ή ανώτερα μαθηματικά για να μπορέσεις απλώς να κάνεις απλούς συνειρμούς, και χωρίς να μπούμε εις βάθος για να δείξουμε την πραγματικότητα του τι καταστροφή επέρχεται βασικά στην Ελλάδα πέρα από αυτό το οποίο έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι αυτό λοιπόν το οποίο το 2014, γιατί το λένε αυτό, θα ισχύσει ρήτρα ελλείμματος. Που σημαίνει ότι αν υπάρξει νέα τρύπα στα ασφαλιστικά ταμεία, μα δεν θα υπάρξει. Είναι σίγουρο θα υπάρξει. Από τους 811.000 βασικά θα σταματήσουν να υπάρχουν στο ταμείο, εκτός αν συνέχεια συνεχίζουν και τους χρεώνουν. Λοιπόν, ενώ δεν θα εργάζονται, με το ζόρι δηλαδή σου χρεώνουν, και αυτό μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει, ξέρω, και κάποτε είχες μια εργασία. Λοιπόν,
Δεν θα δίνονται κονδύλια από τον προϋπολογισμό, και εδώ προσέξτε, διότι ο προϋπολογισμός που λέει και τα κονδύλια, αυτό είναι μία απάτη και είναι ένα ψέμα, για θα δούμε τι έχει γίνει, αλλά θα γίνονται αυτόματες περικοπές. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι στην πραγματικότητα, από το 14 και μετά, θα σας λένε ότι δεν θα υπάρχουν συντάξεις. Γιατί? Διότι τα ταμεία έχουν έλλειμμα. Και θα το ρίξουν βασικά σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα ασφάλιστρα, τις εισφορές τους στον ασφαλιστικό τομέα. Ενώ στην πραγματικότητα, πού πηγαίνουν τα λεπτά μας, για να το δούμε. Δεν ήταν αυτή ακριβώς η δομή την οποία είχαμε, αλλά κάθε φορά δεν την ακολουθούμε. Για να δούμε λίγο την ιστορία του ΤΕΒΕ. Η ιστορία του ΤΕΒΕ, ο ΑΕ. Λοιπόν, ξεκίνησε, θα σταθούμε στα εξής σημεία. Λοιπόν, ξεκίνησε το 34. Ναι, το 34. Το 34 και επιμεταξά, τι έγινε? Έχει δώσει όλα του σχεδόν τα αποθέματα. Καταρχήν, το ταμείο αυτό δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο από τις εισφορές των εργαζομένων. Δεν έχει, δηλαδή, δεν έδωσε το κράτος δεν έχει συνεισφέρει καθόλου, δεν είχε συνεισφέρει το κράτος καθόλου. Αυτά λοιπόν τα χρόνια τα οποία υπήρχαν από το 34 μέχρι το 40, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εμποροβιοτέχνες κτλ. Οι οποίοι ήταν εκεί πέρα στο ΤΕΒΕ, τα κεφάλαια τα οποία ήταν εκατομμύρια δραχμές, υγιείς δραχμές, πάρθηκαν από την κυβέρνηση εν ώψη έκτακτης ανάγκης του ελληνικού κράτους. Το ίδιο έγινε και με το ΙΚΑ βεβαίως. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι Γερμανοί πήραν τα υπόλοιπα, δικαιολογώντας ότι το κάναν, πώς τα κάναν? Σαν βοηθήματα σε γέροντες και χείρες. Είδαμε πόσο επιβίωσαν και οι χείρες και οι γέροντες, τους μαζεύαν με τα κάρα. Υπάρχουν τα ντοκιμαντέρ, δεν είναι η ώρα σήμερα. Σήμερα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο λόγο και δεν θα δείξουμε τίποτα, ούτε θα ακούσουμε και τίποτα, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Λοιπόν, και μετά λοιπόν, με τα πολεμικά δόθηκαν χρήματα στα ταμεία, αυτά τα οποία εκλάπησαν. Από πού θα διδόταν? Από τις αποζημιώσεις, οι οποίες πιθανώς ήρθαν, από τα χρήματά μας που πιθανώς έπρεπε να επιστρέψουν, όπως είναι ο χρυσός, από τα αιτήματα που θα κάναμε. Το σχέδιο Μάρσαλ. Και το σχέδιο Μάρσαλ. Το σχέδιο Μάρσαλ είχε δοθεί για την ανασυγκρότηση όλων αυτών των δομών του κράτους. Ναι, αλλά το σχέδιο Μάρσαλ, αυτό το οποίο έκανε, δεν ήταν έπρεπε να θεωρηθεί βοήθημα, αλλά έπρεπε να θεωρηθεί η μικρότατη, η ελάχιστη δηλαδή, η ελαχιστότατη που ήταν αποζημίωση για όλα τα δεινά τα οποία επέφεραν στο ελληνικό κράτος και οι σύμμαχοι. Αλλά επίσης και η ανοχή των συμμάχων απέναντι σε αυτά που έγιναν στους Ναζί. Διότι όταν οι σύμμαχοι είπαν ότι θα πρέπει η Ελλάδα να δείξει κατανόηση για τη Γερμανία για να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί η Γερμανία, την οποία την είχαν κάνει οι ίδιοι οι σύμμαχοι, την είχαν ισοπεδώσει το 45, και γι' αυτό θα έπρεπε η Ελλάδα να παραιτηθεί των απαιτήσεών της για να μπορέσει να αναστηθεί η Γερμανία, τότε δηλαδή να μην αναστηθεί η Ελλάδα, αλλά με τα χρήματα που θα παίρναμε εμείς για να φτιάξουμε τη δική μας οικονομία που μας κατέστρεψαν συστηματικότατα. Λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο είπανε ήταν ότι παραιτηθείτε και εμείς θα σας βοηθήσουμε. Το οποίο ήταν το χείριστο που μπορούσαν να κάνουν, διότι στην ουσία η βοήθεια αυτή σε εισαγωγικά ήταν πονηρή, όπως είναι και τώρα οι δανεισμοί που μας κάνουν και θα δούμε, για να μπορούν στην πραγματικότητα να κάθονται στο λαιμό μας και να μας λένε τι θα πρέπει να κάνουμε. Δεν θα επισέλθουμε τώρα σε αυτά. Λοιπόν, ξαναμαζεύει λοιπόν ο Έλληνας το μυρμήγκι βασικά, το οποίο έχει χτίσει τόσες φορές όλο αυτό το κράτος βασικά, ξαναμαζεύει και ξαναχτίζει το ΤΕΒΕ. Και έρχονται τα κεφάλαια του ΤΕΒΕ, υπάρχουν τα κεφάλαια του ΤΕΒΕ, υπάρχουν ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ. Και υπάρχουν και αποθεματικά του ΤΕΒΕ. Υπάρχουν αποθεματικά, διότι η έννοια της ασφάλισης ποια είναι? Είναι ότι το κράτος σου λέει εγώ είμαι ο κουμπαράς σου, έτσι ξεκίνησε. Και έτσι είναι, ότι για να μην στο τέλος βρεθείς όταν δεν μπορείς να εργάζεσαι, και όταν λέμε τέλος, μιλάμε ότι θα πρέπει τουλάχιστον βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον το 1/3 της ζωής σου να το περάσεις χωρίς να είσαι αναγκασμένος να εργάζεσαι. Επειδή
πρέπει για να μπορέσεις να ζήσεις. Εξού και είναι και τα όρια της συνταξιοδότησης. Αλλά λάβουμε υπόψη ότι βασικά ο μέσος όρος ζωής κυμαίνεται από τα 75 μέχρι τα 85, βγαίνει ποιο είναι το 1/3 βασικά το οποίο θα πρέπει να ζήσεις χωρίς, πώς το λένε, να είσαι στην παραγωγική διαδικασία. Θα μου δίνεις λοιπόν όσο μπορείς να παράγεις εμένα ένα κομμάτι το οποίο θα είναι αναλογικό, αναλογικό από αυτό το οποίο βγάζεις και εγώ αυτό θα στο πολλαπλασιάσω με σιγουριά και με εγγύηση του δικού μου του κράτους, ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθείς, να μπορέσεις να έχεις την αξιοπρεπή ζωή που σου εγγυάται και το Σύνταγμα και εγώ. Διότι βασικά ένα κανονικό κράτος δεν θα χρειαζόταν αυτού του είδους την κατάσταση, θα το έδινε ούτως ή άλλως, αλλά θα ήταν άλλες οι δομές. Αυτό είναι για τις επόμενες εποχές και ημέρες, δεν είναι πλέον. Εδώ μιλάμε με το σκεπτικό αυτό το οποίο υπήρχε. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε ο κάθε εργαζόμενος καλή την πίστη, τα έδινε ελπίζοντας και προσβλέποντας στη σύνταξή του. Αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει το Ταμείο ήταν να το επενδύσει σε αξίες οι οποίες δεν είχαν κίνδυνο. Όπως ήταν γη, περιουσιακά άλλα στοιχεία τα οποία δεν υπήρχε περίπτωση να χαθούν, παρά μόνο αν ήταν ένας καιρός πολέμου και συγκεκριμένες καταστάσεις. Έγινε όμως έτσι? Όχι. Για να δούμε, και εδώ είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά. Λοιπόν, το 97. Παρακαλώ. Ναι, το 97. Ο Σιμίτης... Επιτέβε ακόμη. Τέβε ήταν ακόμα. Ο Σιμίτης Παπαντονίου και Παπαδήμος, που τότε ο Παπαδήμος ήταν τράπεζα της Ελλάδας. Σιμίτης Πρωθυπουργός Παπαντονίου, και εδώ έχουμε βασικά τον πυρήνα της εκάστοτε συμμορίας. Της εκάστοτε διοίκησης της συμμορίας, όσον αφορά το ασφαλιστικό. Έχουμε Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Κρατήστε το Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, γιατί είναι κλειδί. Πάμε. Λοιπόν, διότι η Τράπεζα της Ελλάδος, δύο λεπτά πριν προχωρήσω, συγγνώμη για τη διακοπή, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι ένα παράρτημα μιας αγγλικής τράπεζας, η οποία εξαπατώντας τον ελληνικό λαό, είναι αρμοστής της οικονομίας και των ορίων της ανάπτυξης που θα έχει το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του σχεδόν. Εγώ έφτασα στην ηλικία των 50 και κάτι για να μπορέσω να μάθω, επειδή ασχολήθηκα, διότι καλή την πίστη με τον παραπλανητικό όρο και προσδιορισμό της Ελλάδος, πίστευα ότι ήταν κρατική τράπεζα, ότι ήταν βασικά του κράτους, εφόσον και ο χρυσός κρατεί το εκεί πέρα, και έκοβε και τα νομίσματα και έκανε άλλες καταστάσεις. Και έμαθα ότι δεν ήτανε όχι μόνο του ελληνικού κράτους, αλλά ήταν ιδιωτική επιχείρηση που το καταστατικό της λέει να φροντίζει τα δικά της συμφέροντα ανεξάρτητα από το ελληνικού κράτους. Εδώ αν δεν έχουμε τεράστια απάτη απέναντι στον ελληνικό λαό για το πώς έχει πάει η οικονομία μας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά και παλαιότερα, γιατί έγιναν τόσες πτωχεύσεις κτλ. Αλλά λέω τώρα, στην εποχή που ζούμε εμείς. Έχουμε λοιπόν την τράπεζα σε εισαγωγικά της Ελλάδος. Πάμε. Λοιπόν, και όλους αυτούς, δηλαδή αυτή το τρίγωνο αυτό, τέλος πάντων, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το 80% των αποθεματικών γενναιών Ελλήνων. Του ΤΕΒΕ, ναι. 80% των αποθεματικών. Δηλαδή αυτά τα οποία υπήρχαν στον Κουμπαρά. Και προσέξτε, στον Κουμπαρά μέσα τι υπάρχει. Το διότι δεν είναι, δεν είναι αναλογικό, το... διότι πολλοί από τους συνταξιούχους δεν μπορούν να απολαύσουν το... αυτό το οποίο έχουν καταβάλει, διότι δεν ζούνε πολλά χρόνια. Δεν ζούνε κατά μέσο όρο ζωής, το δόκιμο όρο ζωής. Κατά μέσο όρο λοιπόν είναι όπως σε αυτό που στηρίζονται και ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, έχουμε βάσει των επενδύσεων των κεφαλαίων που γινόταν τότε, έχουμε υπεραξίες σε αυτά τα οποία έχουν κάνει οι γενναίες των Ελλήνων από πίσω, τα οποία μένουν και έχουν γίνει αποθεματικά των ταμείων. Μιλάμε για τεράστιες περιουσίες, οι οποίες υπήρχαν και είναι η περιουσία η δική μας. Διότι ανήκει προσωπικά στον καθένα αυτό το οποίο έχει καταβάλει, αλλά η υπόλοιπη περιουσία του Ταμείου ανήκει και πάλι στους ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ, εφόσον είναι ΤΕΒΕ, ως κοινό πλέον εξαδιαθέτου και εξαδιαιρέτου κεφάλαιο.
Το ίδιο έκανε και στα άλλα ελληνικά ταμεία. Έτσι. Εμείς όμως λοιπόν, πιάνουμε τώρα, τον ΟΕΕ. Από εκεί και πέρα θα πάμε και στα υπόλοιπα, στον χορό που έγινε. Ναι, ναι. Επιμεταξά το ΙΚΑ, από το ΙΚΑ πάρθηκαν 800 εκατομμύρια υγιείς ελληνικές δραχμές. 800 εκατομμύρια προπολεμικά. Τρελό ποσό. Τρελό ποσό για το ΙΚΑ. Το οποίο τώρα λέει ότι αν δεν γίνουν τόσες θέσεις ασφαλισμένων, και μας κοροϊδεύουν βέβαια, θα κόψει όλες τις συντάξεις. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ακριβώς για να μην πληρώσει τις συντάξεις, διότι στην ουσία τι γίνεται. Εάν εσύ δεν μπορείς να πληρώσεις τις εισφορές, δεν σου γυρίζει πίσω. Σου λέει εντάξει, όπως το εξωτερικό θα πάρει σύνταξη, πάρε τι μου έχεις δώσει, έστω και άτοκα, που είναι παράνομο, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάρε έστω το κεφάλαιό σου. Στην πραγματικότητα κρατάει και το κεφάλαιο και μετά σου παίρνει και το σπίτι επάνω. Σου κλείνει τη δουλειά, σου παίρνει και το σπίτι. Και δεν σου δίνει και σύνταξη. Εάν αυτό είναι ασφάλιση, τότε τι, πείτε μου, τι είναι κατασταλτικός οργανισμός, κατασταλτικό, πώς το λένε, κατασταλτική, πώς το λένε, μηχανισμός, ο οποίος είναι εξοντοτικός και εξολοθρευτικός. Δεν θα τρελαθούμε τώρα, δεν μας κάνουν για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, να κουνάμε το κεφάλι σαν να έχουμε άνοια ή σαν να έχουμε IQ, RADIQ στην κυριολεξία όπως λένε. Λοιπόν, για να Άρα λοιπόν, το 97 λοιπόν παίρνουν το 80% και το ονομάζουν αυτοεπένδυση σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Προσέξτε! Άρα λοιπόν, και εδώ ερχόμαστε γιατί το θέμα που είπαμε σήμερα θα τους πάρει όλους και θα τους σηκώσει και θα φτάσουμε και στα μνημόνια. Διότι στην πραγματικότητα ανέκαθεν αυτοί οι κηφίνες, και δεν ήταν απλοί κηφίνες, γιατί οι κηφίνες εν πάση περιπτώσει έχουν και ένα όριο που τρώνε και κάνουν και κάτι. Αυτή η ακρίδα η οποία και αυτή δεν χορταίνει, ας το πούμε, είναι και ειδική ακρίδα, ας το πούμε. Αυτό το οποίο έκανε είναι να τρώει με 10 μασέλες, όχι μόνο από την φορολογία, όχι μόνο από την διαχείριση της κρατικής περιουσίας, πέρα από τη φορολογία, την άμεση και την έμεση, την διαχείριση της κρατικής περιουσίας, την οποία αν κοιτάξουμε τι έχουν κάνει και πώς τη δίνανε στους συμμετέρους για τίποτα και οι άλλοι στους μεσάζοντες και οι άλλοι βγάζαν περιουσίες, πέρα από τις μίζες και μόνο στον Τσοχατζόπουλο στην δίκη, ας το πούμε, βάσει της θέσης που είχε και της καρεκλίτσας ο καθένας, πήγαιναν και τα δωράκια, που μιλάμε δωράκια από επίπεδο ασημικών και αυτοκινήτων και βιλών μέχρι το να παίρνεις μια πολυεθνική και όχι μόνο, ή μια βιομηχανία της χώρας. Λοιπόν, με κάθε καρέκλα λοιπόν δεν τους έφταναν όλα αυτά. Πήγαν να πάρουνε βασικά και στην κυριολεξία το αίμα και τον ιδρώτα της χείρας και του ορφανού που έβαζε ο προστάτης εκεί πέρα. Τα αποθεματικά δηλαδή, το πήρανε το 97 και το πήραν χωρίς να μας ενημερώσουν. Πήραν τη δική μας περιουσία για να κάνουν, λέει, αυτοεπένδυση. Ποια εννοώ αυτό, ήταν δική τους. Πώς το πήραν τα δικά μας τα λεπτά. Και μετά είπανε, διότι εδώ... Και εκείνη είναι η πρώτη μαύρη τρύπα, ε. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη μαύρη τρύπα εδώ, όμως έχουμε και κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να μας, πώς το λένε, να μας διαφεύγει. Διότι, ανάλογα με τα αποθεματικά του ταμείου είναι και το ύψος των συντάξεων. Όσο περισσότερο το αποθεματικό και το πλούσιο ταμείο, τόσο μεγαλύτερες οι συντάξεις. Άρα λοιπόν, εδώ έχουν φάει ζεστό χρήμα από τις συντάξεις των ατόμων που τη δεκαετία από το 97 και μετά θα έπρεπε να παίρνουν. Γιατί? Διότι πήραν το 80% των κεφαλαίων που θα δίναν μεγαλύτερες συντάξεις στην πραγματικότητα και τα επενδύσαν και θα δούμε πού τα επενδύσανε. Τα επενδύσανε σε ελληνικά ομόλογα του δημοσίου. Και γιατί το κάνανε αυτό, δηλαδή έκαναν αυτοεπένδυση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι είχαν τρύπα, δηλαδή είχαν φάει όλα τα άλλα, τα είχαν καταβροχθήσει. Και πώς θα μπορούσαν, και εδώ θα δούμε γιατί έγιναν και οι προηγούμενες πολιτικές καταστάσεις που δεν μπορούσαν να το δικαιολογήσουν και έπρεπε να βρουν κάποια λεπτά για να μην τους πιάσει ο λαός στα πράσα στην κυριολεξία, εν όψη και συγκεκριμένων άλλων καταστάσεων. Είχαν ήδη φάει τα λεπτά τα οποία υπήρχαν αποθεματικά στο κράτος, από την φορολογία, από τις επενδύσεις, από τις κρατικές πηγές κτλ. Τα φάγαν. Και πήγαν στα ταμεία μας. Πήγαν στον ΟΑΕ βασικά. Πήγαν στο ΤΕΒΕ, τότε δεν υπήρχε ΟΑΕ. Πήγαν στο ΤΕΒΕ, αλλά αν δούμε και στα άλλα ταμεία θα δούμε ότι έγινε κάτι αντίστοιχο. Άρα
λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτό που έκανε αυτοεπένδυση, το είπανε, αυτοεπένδυση από τον συνταξιούχο που ξεκίνησε το 97 να βγει στη σύνταξη και δεν ήξερε ότι του κόψαν ένα μεγάλο ποσοστό του ποσού που θα έπαιρνε του συντάξιμου και ένα τεράστιο ποσοστό της περίθαλψης, διότι όλοι ξέρουμε τα χάλια τα οποία υπήρχαν στο ΤΕΒΕ, όχι τώρα, παλαιότερα. Ότι αυτά τα οποία έδινε το ΤΕΒΕ βασικά για ιατρική κάλυψη και περίθαλψη ήταν γελία. Πήγαινε στο γιατρό και σε εξευτέλιζε αν δεν ήταν του ΤΕΒΕ. Αλλά και του ΤΕΒΕ ακόμη σου έλεγε ότι αν δεν μου δώσεις παραπάνω δεν έχει τίποτα. Εγώ είχα πελάτες οι οποίοι ήταν σε ενδιαφέρουσα, ας το πούμε, που οι γιατροί του ΤΕΒΕ κάναν πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις. Προσχηματικές ακριβώς διότι ήταν εξευτελιστικά τα ποσά. Η Αγία Όλγα. Στις αρχές του 2000, στο νοσοκομείο, όταν πήγαμε για να υπάρξει κάποια μικρή, ας το πούμε, στα εξωτερικά ιατρία κατάσταση, ένα αντιτετανικό, μας είπε ότι το ΤΕΒΕ δεν το δεχόμαστε, διότι βασικά δεν καλύπτει πραγματικά ούτε καν το ποσό του αντιτετανικού. Άρα λοιπόν, αυτοί χωρίς να μας ενημερώσουν, μειώσαν τη δική μας αξιοπρεπή διαβίωση, μειώσαν από ήταν τα δικά μας τα λεπτάκια. Και δεν είναι απλώς τα λεπτάκια το εστέρημά μας. Για να δούμε τι είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας. Ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι ένα άτομο το οποίο ξεκινάει μια δική του θέση εργασίας, την οποία μπορεί να τη μεγαλώσει και να κάνει να τη φτάσει μέχρι και σε βιοτεχνία. Ας το πούμε. Όχι βιομηχανία, βιοτεχνία, διότι η βιομηχανία είναι αλλού. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια. Μπορεί να κάνει αυτή την κατάσταση. Άρα ο ίδιος μέσα στην δουλειά που κάνει μόνος του, χωρίς καμία βοήθεια, παρά μόνο ίσως από την οικογένειά του, γιατί έτσι ξεκινούσαν παλαιότερα. Επιχειρήσεις. Όχι μόνο αυτό, γίνονταν και δάνεια. Mm-hmm. Δηλαδή ο γαμπρός, στον, πώς το λένε, στον σύγαμπρο, ο κουμπάρος και αυτά τα οποία ήτανε, επιστρεφότανε. Πώς στηρίχτηκαν, πώς φτιάχτηκαν αυτά. Ξεκινούσε σιγά σιγά και μετά με το εστέρημά του, αυτά τα οποία με τις οικονομίες που έκανε, με τις κινήσεις που έκανε, σιγά σιγά επένδυε στη δική του την επιχείρηση για να την αυξήσει. Αυτό λοιπόν του είδους την επένδυση, που αυτό είναι η αυτοεπένδυση, ήρθαν και του την τίναξαν στον αέρα. Η εισφορά η οποία υπάρχει σε εμποδίζει, η φορολογία σε εμποδίζει, όταν σου λέει, και εδώ έρχεται το μεγάλο, η μεγάλη απάτη της εγκληματικής οργάνωσης, που λέει τώρα, όχι τώρα, δεν επί σειρά ετών, που λέει ότι τα δίνουμε στις τράπεζες για να δημιουργήσουν, για να δώσει κίνητρα να αναπτυχθούν, να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Μα γιατί τα παίρνει από μένα, τα στερεί από μένα, για να τα δώσει στην τράπεζα μέσω μεσαζόντων, οι οποίοι θα πάνε ένα ταξίδι απ' έξω, τα δικά μου τα λεπτά, θα βαφτιστούν ότι είναι επενδυτικά χρήματα ή δανειστών ή οτιδήποτε, θα γυρίσουν με δεν ξέρω εγώ πόσες προσαυξήσεις και επιτόκια και οτιδήποτε, και θα δοθούν στην τράπεζα υποτιθέμενα για να ξανάρθουν σε μένα για να κάνω την επένδυσή μου και την επιχειρηματικότητά μου. Εξηγήστε μου το σκεπτικό πίσω από εκεί. Αυτό λοιπόν το οποίο έκαναν στην πραγματικότητα ήταν ότι εμπόδισαν την ανάπτυξη του ελεύθερου επαγγελματία. Δικαιολογώντας το ως εισφορές, δικαιολογώντας το ως φορολογία στην οποία έλεγε ότι κλέβεις με τεκμαρτά και οτιδήποτε και με όλες αυτές τις καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, τι σημαίνει ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα. Ήδη αποδείξαμε ότι στην ουσία ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι αυτός που είναι η ραχοκοκαλιά και μόνο βάσει αριθμών, ο οποίος στηρίζει την ελληνική οικονομία. Γιατί? Διότι από αυτόν ζούνε και το δημόσιο και όλοι οι υπόλοιποι βασικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Ελεύθεροι επαγγελματίες είναι βασικά οι οποίοι αυτό απασχολούνται. Στην ουσία, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων απασχολεί τον εαυτό του και βγάζει κέρδος για να ζει στην οικογένειά του και να προσφέρει και στο κράτος, συντηρεί και το κράτος. Και έρχονται και τεινάζουν στον αέρα τον ελεύθερο επαγγελματία μετά από όλα αυτά τα οποία κάναν και τις κλοπές που κάναν, οι οποίες είναι τεράστιες βασικά, γιατί, διότι στην πραγματικότητα θέλουν να εξαφανίσουν το ελληνικό κράτος για να μπορέσουν να φέρουν, να υποθηκεύσουν, που το κάνανε, και αυτό, μέσα αυτού το κάναν, μέσα αυτού του δρόμου, την εθνική ανεξαρτησία.
για να έρχεται σήμερα το κατάπτυστο γράμμα της ελληνικής δημοκρατίας και δεν τρέπεται να βάζει τον τίτλο Ελληνική Δημοκρατία αυτός ο προδότης, ο οποίος το υπογράφει, που λέγεται η προϊσταμένη Κυριαζοπούλου Εκατερίνη, η οποία λέει Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και να λέει η δημιουργία του κέντρου αποτελεί μνημονιακή δέσμευση. Τι είναι το μνημόνιο για την Ελλάδα? Είναι θεσμός, υπήρχε στο σύνταγμά μας, είναι κάτι το οποίο εμείς το θέλαμε, είναι κάτι το οποίο εμείς το εγκρίναμε, είναι κάτι το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής δημοκρατίας. Η αποικιοκρατία αυτή και η εξάρτηση. Γι' αυτό λοιπόν θέλουν να εξαφανίσουν εντελώς τον ελεύθερο επαγγελματία και το κάνουν με κάθε τρόπο που μπορούν και αυτό αποδεικνύεται τεχνοκρατικά. Όπως είχαμε γράψει τότε στον ΓΑΠ, ότι με αυτά που λες θα τεινάξεις την οικονομία στον αέρα, όπως το έκανε. Δεν είναι, ας το πούμε, και ότι οδηγεί σε γενοκτονίες και όλα αυτά τα πράγματα, όπως το κάνετε και στο παρελθόν. Με την ίδια λογική λέμε ότι αυτά, το τι έχουν κάνει, αποδεικνύεται άμεσα. Με απλή λογική και με ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και περιοριστικά δείγματα. Πήραν λοιπόν το 80% και το δώσανε, ναι. Το δώσανε, το βάλαν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, ώστε να μειωθεί το χρέος και το έλλειμμα, ώστε τελικά να μπούμε στο ευρώ. Δύο λεπτά. Μετά, δύο λεπτά. Άσε να το διαβάσω. Μα δύο λεπτά, γιατί εδώ λες να μπούμε σε πιο χρέος και πιο έλλειμμα. Ήτανε για να μπορέσουν. Αφού να... λέει αυτοεπένδυση. Δεν ήταν αυτοεπένδυση. Πήραν αυτά τα λεφτά για να μπορέσουν να καλύψουν, να κουκουλώσουν το γεγονός ότι είχαν φάει τους φόρους και ό,τι άλλο τέλος πάντων θα ήταν που θα κάλυπτε το έλλειμμα κανονικά. Λοιπόν, κάναν την επένδυση αυτή στα ελληνικά ομόλογα, τη δίθεν επένδυση, δηλαδή με τα δικά μας τα λεφτά αγοράσανε το χρέος. Δηλαδή, στην ουσία πήραν τα δικά μας τα λεπτά και τα παρουσιάσανε ότι ακριβώς ήταν λεπτά του δημοσίου. Δανείστηκαν από εμάς. Ακριβώς. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε ποιοι είναι οι βασικοί δανειστές του ελληνικού κράτους. Εμείς. Οι οποίοι προηγούνται. Είμαστε εμείς ή, πώς το λένε, τα άτομα που μέσα από τα ταμεία μας βασικά έχουν πάρει τα λεπτά μας. Ακριβώς. Και τι προσπαθούν τώρα να κάνουνε, τι προσπαθούν με το ΚΕΟ να ενοπίσουν τις εισφορές που δεν έχουν καμία σχέση με φορολογία, γιατί είπαμε ότι είναι η περιουσία του κάθε ασφαλισμένου, όπως και είναι και η περιουσία των ταμείων, να τα ενοποιήσουν με φόρο. Να μετατρέψουν δηλαδή την εισφορά, λίγο-λίγο, εμέσως πλην σαφώς. Λάου-λάου, το επόμενο θα είναι φόρος. Δεν είναι, είναι αντιμετωπίζεται ως φόρος. Φόρος εργασίας. Από τη μια μεριά φόρος, ο οποίος θα παραμείνει, και από την άλλη μεριά η ρήτρα ασφάλισης, πώς τη διαβάσαμε εδώ πέρα, ναι, ποια είναι αυτή. Με την οποία θα καταργηθούν ρήτρα ελλείμματος. Ρήτρα ελλείμματος που θα καταργηθούν οι συντάξεις. Και το βασικό ερώτημα είναι, επειδή αυτοί λένε ότι βασικά δεν μπορούν να ελέγξουν και να κατευθύνουν την οικονομία της χώρας και δημιουργούν συνεχώς ελλείμματα, θα πρέπει εμείς να στηριχθούμε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, την περιουσία μας ή οτιδήποτε. Και εδώ βασικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Θα ολοκληρώσει η Τάνια γι' αυτό και θα πούμε τι θα πρέπει να κάνουμε ως αντεπίθεση συμπολίτες και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, διότι αυτό δεν τελειώνει και θα πούμε ακριβώς τα πατήματα τα οποία μας έχουν δώσει και ακριβώς πώς θα τους χτυπήσουμε. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, γιατί τα είπαμε όλα αυτά, ότι στην πραγματικότητα μας δουλεύουν με τα λεπτά μας. Αυτό θα πω, Τάνια, και μετά θα συνεχίσεις. Λοιπόν, στην πραγματικότητα τα χρήματα του ελληνικού λαού τα κλέβανε πάντα και ανέκαθεν και προσπαθούσαν να το συγκαλύψουν. Μετά, μέσα από τον πόλεμο πάρθηκε η περιουσία και τα αποθεματικά του ελληνικού λαού σε χρυσό και χρήματα και μην τα είδατε, μην τα απαντήσατε από τότε. Λοιπόν, τουλάχιστον εμείς ως ελληνικός λαός δεν τα έχουμε ελέγξει ούτε έχουμε δει συγκεκριμένα πράγματα από αυτά. Στη συνέχεια, υποτιθέμενες βοήθειες, σχέδια Μάρσαλ και τα λοιπά πήγαν σε ημετέρους. Και όχι, όπως λέει και έλεγε το Σύνταγμα, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εξίσου όλοι οι πολίτες. Και σας είπα γιατί. Δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός και να πεις ότι εγώ αυτός θέλω να του δώσω χρήματα για να κάνει μια βιομηχανία και εσένα δεν θα σε αφήσω να φτάσεις, να μεγαλώσεις τη δουλειά σου όπως θέλεις. Στην πραγματικότητα αυτό γινόταν. Λοιπόν, άρα λοιπόν μέσα από τα βοηθήματα τα οποία χρεωνόταν η Ελλάδα ως δάνεια,
Δεν ήταν απλές βοήθειες ή οτιδήποτε. Αυτό το οποίο έκαναν ήταν να ξαναφάνε αυτά τα λεπτά. Εγώ ξέρω άτομα τα οποία είχαν ηλιοτριβία και τα οποία είχαν και φέρει μπότε πάνω στην Καβάλα και στη Θάσο, τα οποία από το σχέδιο Marshall χτίσανε ξενοδοχεία και δεν τα πληρώσαν ποτέ. Δηλαδή, επαυξήσαν τις δουλειές τους και τις περιουσίες τους και ποτέ δεν γύρισαν τίποτα στο ελληνικό κράτος. Αλλά βέβαια είχαν διασυνδέσεις με το παλάτι τότε. Το παλάτι δεν ήταν το μόνο, είναι και όλη η κλίκα η οποία υπάρχει μετά. Μετά, επειδή ακριβώς ο ελληνικός λαός πάντα δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό το πράγμα και ζητούσε τα δικαιώματά του, έχουμε τις ταραχές του, έχουμε τον εμφύλιο, δεν το συζητάμε, και έχουμε τις ταραχές, μετά ήταν το σχέδιο Μάρσαλ και το 50 και τα λοιπά που δόθηκε, έχουμε τις ταραχές του 60, το 64 που δεν κρατιόταν με τίποτα, γίνεται η δικτατορία. Μέσα στη δικτατορία γίνονται πάλι ομόλογα. Ακριβώς ομόλογα του δημοσίου, τα οποία ξεφτελίστηκαν. Στο δικό μου τον πατέρα τον υποχρέωσαν μέσα από τους μισθούς και στη μητέρα μου να δώσει δεκάδες χιλιάδες από τους μισθούς, τα οποία βασικά εκείνη την εποχή ήταν 500, το 500 ήταν τεράστιο, ήταν σαν 500 ευρώ και παραπάνω, πιο πάνω από το 500 το ευρώ το σημερινό, γιατί σήμερα έχει ξεφτύσει ακόμη και αυτό. Ήτανε παραπάνω και είχε το κομερίδιο το χρόνο 32 δραχμές. Σε 10 χρόνια 32 δραχμές δεν έπαιρναν το κουλούρι βασικά. Λοιπόν, στην πραγματικότητα πώς εξανεμίστηκαν τα λεπτά του κόσμου. Λοιπόν, συνεχίζει η δικτατορία, δεν μπορούσε να καθίσει και να κρατηθεί. Έρχεται η μεταπολίτευση, φέρνουν τον Καραμαλή υποτιθέμενα, ο οποίος και αυτός δεν κρατιότανε και γι' αυτό έρχεται ο Παπανδρέου. Και τι κάνει ο Παπανδρέου? Ο Παπανδρέου, γιατί το άρχισε αυτό στη Μεγάλη Συγκάλυψη, διότι διαφορετικά θα είχε ανοίξει τότε, και το κάλυψε ο γιος του με τη δεύτερη μεγάλη συγκάλυψη που προσπάθησε να κάνει με τα μνημόνια τώρα. Τι έκανε λοιπόν? Είπε, σταματάνε όλα μέχρι εδώ και ξεκινάμε καινούρια σελίδα, το κοινωνικό κράτος. Χωρίς να κοιτάξει το φαγοπότι που είχε γίνει μέχρι πριν, χωρίς να ελέγξει τίποτα, και εκεί υπάρχει το θέμα της συγκάλυψης, γιατί δεν γυρίζεις επόμενη σελίδα χωρίς να δεις. Να κάνεις απολογισμό. Χωρίς να κάνεις πώς θα πας στην επόμενη σελίδα. Εκεί λοιπόν έπεσε ακόμη μεγαλύτερο φαγοπότι στους ίδιους πάλι. Αγοράστηκαν τα ίδια πράγματα τα οποία τους είχαν χαριστεί, τραπεζίτες, εφοπλιστές κτλ. Πολλές φορές, τα οποία τους ξαναδόθηκαν αργότερα. Αλλά βέβαια και επειδή και αυτό δεν μπορούσε να κρατηθεί, τώρα είναι εντελώς τηλεγραφικά αυτά που λέω. Αν χρειαστεί θα τα αναλύσουμε, αλλά αυτό είναι πλέον για την επόμενη μέρα σε μεγάλο βάθος. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να κρατηθεί, έρχεται το θέμα ότι φάγαν τα λεπτά με το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και αυτό ήταν μία συγκάλυψη για το φαγοπότι το οποίο γινόταν αναδρομικά. Και βεβαίως γίνεται το καραγκιοζλίκι της υποτιθέμενης οικουμενικής και πάλι των δικών που γίνεται, και βγαίνει ο Μητσοτάκης, ο οποίος τι είπε τότε σε κάτι, όχι τότε, έλεγε αργότερα σε συνεντεύξεις, κοιμόμουν το βράδυ και έλεγα πώς θα δικαιολογήσω στον ελληνικό λαό τα ελλείμματα. Δεν κοιμόμουν το βράδυ. Ναι, υπάρχουν που έλεγε ότι σκεφτόμουν πώς θα δικαιολογήσω και σαν Υπουργός Οικονομικών της Μεταπολίτευσης, αλλά και αργότερα σαν Πρωθυπουργός, πώς θα δικαιολογήσω, πώς θα τους κάνω να πιστέψουν και να μην ελέγξουν τα ελλείμματα. Και έρχεται το 97, διότι βέβαια τα ελλείμματα φαινότανε και είχαν ξεκινήσει λιτότητες, διολυστήσεις. Μετά ήρθε, εφόσον αυτό δεν μπορούσε πια να συνεχίσει ακόμη περισσότερο, έρχονται δύο μεγάλες δικαιολογίες. Ολυμπιακοί αγώνες, διότι εκεί πέρα βέβαια μπορούσαν να δικαιολογήσουν πολλές μαύρες τρύπες και να φάνε ακόμη περισσότερο ό,τι μας είχε απομείνει, βεβαίως, και ό,τι βγάζαμε, διότι βγάζαμε. Παράγαμε σαν λαός. Δεν έχουμε σταματήσει να παράγουμε ποτέ επί ακόμα της ουσίας. Και τώρα παράγουμε. Ακόμη και τώρα. Μέχρι που πραγματικά να πέσουμε μέχρι ενός. Λοιπόν, και από την άλλη τη μεριά είναι αυτό το οποίο θα διαβάσει η Τάνια, είναι η είσοδος στο ευρώ. Και εκεί πέρα έρχεται βέβαια η συνεργία με ξένους σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Πάμε. Λοιπόν, στις 27 Ιανουαρίου του 2012 η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση σε απάντηση πολλών δημοσιευμάτων για την τοποθέτηση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
Λοιπόν, με αφορμή την πρόσφατη επανάληψη εσφαλμένων τοποθετήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την διαχείριση του κοινού κεφαλαίου των νουπουδουδού και ασφαλιστικών φορέων. Από πού και ως πού κοινό κεφάλαιο. Από πού και ως πού η Τράπεζα της Ελλάδος και οποιοδήποτε λέει, πώς το λένε, τα κεφάλαια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που ορισμένα είναι για να παράγουν κεφάλαιο και των ασφαλιστικών ταμείων που είναι για να εξασφαλίζουν βασικά και μόνο τους ασφαλισμένους, είναι κοινά κεφάλαια τα οποία αυτό λέει, συνιστούν το κοινό κεφάλαιο. Λοιπόν, τα οποία θα μας πει τι θα τα κάνει παρακάτω. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένη να επενδύει το ενεργητικό του κοινού κεφαλαίου αποκλειστικά σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, εκεί τα επενδύει. Όχι, είναι ψέμα αυτό, διότι έχουμε εδώ πέρα, και εδώ είναι το μεγάλο ψέμα, η φούσκα η άλλη που έγινε του χρηματιστηρίου ήταν επίσης για να δικαιολογήσουν λεπτά που ήδη είχαν φάει. Απλώς να πούνε ότι απλώς χάθηκαν για να μην τα ζητάει ο κόσμος. Όλα αυτά. Όπως οι δολοφονίες που γίνονται, όπως οποιαδήποτε περιστατικά που γίνονται, τα οποία βασικά εκτρέπουν την κοινή γνώμη και διάφορου είδους φανφάρες και δικαιολογίες, είτε είναι σαν τις φούσκες, είτε είναι σαν τα ίμια, είτε είναι σαν τον Οτσαλάν. Κοιτάξτε, είναι η εποχή 96-97. Γιατί γινότανε? Για να μπορέσει να τραβηχθεί η προσοχή αλλού, βασικά, και να μην κοιτάζουμε τι γινόταν στις τσέπες μας. Επί της ουσίας. Όπως γίνεται και τώρα και συνεχώς γίνεται. Αλλά τώρα πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εισήγανε και λέει, αυτά είναι από το χαρτοφυλάκιο του ΟΑΕ 39 του 2010. Εγώ ένα ενδεικτικά πήρα και λέει, έχει, πώς το λένε, η μεγαλύτερη επένδυση την οποία έκανε είναι σε μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Στην ουσία τι κάναν τα λεπτά μας? Τα λεπτά μας βασικά τα δώσανε στις δικές τους επιχειρήσεις, offshore, πώς το λένε, αεριτζίδικες ή και πολυεθνικές τις οποίες είναι μέτοχοι, τράπεζες ή οτιδήποτε. Πήραν τα λεπτά τα δικά μας και τα δώσανε εκεί. Να γιατί έγιναν οι μαύρες τρύπες. Διότι πήγαν αυτοί με την προτροπή και εγγύηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, και εδώ πέρα είναι αυτοί και συγγενείς τους μέχρι τεστάρτου βαθμού, οι οποίοι θα πρέπει να μας δώσουν πίσω όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία και μετά να πληρώσουν για αυτό το οποίο έχουν κάνει. Και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε λοιπόν, στο χαρτοφυλάκιο ΟΑΕ, έχει μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα ελληνικού δημοσίου δεκαετούς διάρκειας, τα οποία εξευτελίστηκαν βέβαια, και τα παλαιότερα που ήταν. Είδαμε τι τα κάναν τα ομόλογα και γιατί, εδώ βλέπουμε γιατί τα εξευτέλισαν και έκανε το κόλπο ο ΓΑΠ. Και πραγματικά να πει χάθηκαν τα λεπτά. Έπεσαν, βασικά έπεσε η αξία των ομολόγων. Όλα αυτά είναι για να έρθουν και να μας πούν δεν έχουν λεπτά τα ταμεία, σας τα φάγαμε. Γι' αυτό. Διότι εάν πιάσουμε τα υπόλοιπα έσοδα του κράτους, φορολογίες, άμεση και έμεση, στην πραγματικότητα θα δούμε τι άλλο έχουν καταφάει. Πάμε. Σήμερα μαθαίνουμε από την UBS ότι μετά το κούρεμα των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, η επίσημη απώλεια φτάνει σε ποσοστό 78,5%. Από τα 80% του κεφαλαίου που επενδύσαμε, το οποίο κακήν κακώς πήγε, ό,τι έμεινε από τα ομόλογα του δημοσίου, από το 80%, δηλαδή άφησαν μόνο 20%, από το 80%... Χάθηκε το 78,5%. Έμεινε 2%. Δηλαδή με το κούρεμα που έγινε, και υπέρχεται και άλλο κούρεμα, σύμφωνα με αυτό που λέει η Τρόικα τώρα. Λοιπόν. Άρα λοιπόν στην ουσία μας έχουν εξανεμίσει τα λεπτάκια μας και έρχονται και λένε ότι τι έγινε στην Κύπρο. Το γράφει έτσι και εδώ πέρα, ότι πήραν το ζεστό χρήμα από τα αποθεματικά των ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, βγήκαν στη δευτερογενή αγορά, αγόρασαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, κυρίως με βραχυπρόθεσμη ορίμανση. Και άρα το ευρώ το πληρώσαμε με τις ασφαλιστικές εισφορές τις δικές μας και των πατέρων μας. Δεν πληρώσαμε μόνο το ευρώ. Με το ευρώ έχουν γίνει και άλλες κομπίνες. Αλλά το βασικότερο είναι μία ξένη εταιρεία.